Μη μας πάρετε και το πρωτάθλημα. Φτάσατε λέει κοντά. Ρε άστα αυτά. Λοιπόν, φέτος τι γίνεται. Πάμε τώρα φέτος. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που έχει σε κάθε θέση δύο εισάξιους παίχτες. Ναι, τον Κούτρι και τον Αρχιάδη. Δηλαδή, ναι. Μισό λεπτό παρακαλώ. Mm. Ο Ολυμπιακός διακοστής ότι αριστερά έχει κενό. Ο Κούτρης είναι ένα πολύ καλό μπακ και επιθετικό μπακ. Μπακ επιθετικό. Την πλευρά. Δεν κόβει. Κάνει πολύ καλές σέντρες. Δεν και κόβει. Σε εκείνη την πλευρά τώρα απαντάω. Εντάξει, εγώ σε υποβοηθάω. Ναι. Μπορεί να παίξει και ο Φιγκέιρας. Μανάποδο ποδάρι δηλαδή. Ναι, ναι, μανάποδο. Αφού το είδα αυτό στη Ριέκα ο προπονητής, ναι, που λέγαμε ο Αλβανός και τα λοιπά, ναι, που πιάνει τα ποντίκια, τον έβγαλε έξω τον Κούτρι και έβαλε μέσα το Φιγκέιρας και τελείωσε. Γιατί από ότι αυτό που λες, το Μίλιτς δεν τον εμπιστεύεσαι, να πούμε. Ο Μίλιτς εμένα δεν μου πολύ γέμισε το μάτι, αλλά επειδή τον είδα μία-δύο φορές, θα πρέπει να περιμένω λίγο γιατί έπεσε στη Φιωρεντίνα. Ναι. Πάμε τώρα στα center back στα γρήγορα. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Έγκερ σε έναν παίχτη που έχω εικόνα. Είναι πάρα πολύ καλός και νεαρός, ψηλός. Ποιο, το στόπερ. Το στόπερ. Έχει τον Μπάπε Σισε που δεν τον έχουν δει οι περισσότεροι. Έναν έγχρωμο ποδοσφαιριστή, ψηλό. Μαύρο, μαύρο, δηλαδή. Μαύρο, πάρα τι πολύ έχρωμο. Γρήγορο κάτω. Μαύρο, τι έγχρωμο. Ναι, εμείς δεν είμαστε άχρωμοι. Είναι μαύρο, άσπρο και ήταν κόκκινο. Αυτό χαζό το όταν είναι έγχρωμο. Δηλαδή είναι άχρωμος. Δεν φαίνεται. Τέλος πάντων. Δεν φταίει, δεν λέω το Γιάννη, και οι δημοσιογράφοι το λένε και οι καθηγητές λένε το τραγικό αυτό. Ναι, ναι, καλά, μη. Ναι. Έχουμε το Σέρμο που φέραμε, το Βούκοβιτς. Αργός. Έχουμε το Ρωμάο που είναι γρήγορο, το θέλει ο Κώστας. Είναι χαφ. Αλλά δεν είναι πολύ ψηλός. Τέλος πάντων, θα βρούμε μια άκρη για το 3-5-2. Όπως επίσης και για το 5-3-2 ή το 5-4-1 που πρέπει να παίξουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Επιθετικά για να κλείσω. Καλά για το κέντρο δεν συζητάω, τα χαφ μας είναι καταπληκτικά. Ναι. Επιθετικά έχουμε αυτή τη στιγμή 3-4 center for. Ο Φόε ήταν παιχταράς, τον ήξερα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το Ζιλέ τον ήξερα από τη Γαλλία, γιατί το συνδρομητικό που έχω έχει το γαλλικό πρωτάθλημα για να μην κάνουμε διαφήμιση. Ναι. Και επίσης, να σημειώσω την έκρηξη που έχει ο Εμενίκε στα πρώτα 15 μέτρα, θα τη δείτε. Και να σημειώσω ότι ο Τζούρτζεβιτς, αυτός ο νεαρός της Παρτιζάν, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης με πάρα πολύ καλό σουτ. Βγαίνει από την περιοχή, μοιράζει παιχνίδι κλπ. Ρε, φοβάσαι τον ΠΑΟΚ. Όχι. Όχι, γιατί όχι. Δεν φοβάμαι κανέναν. Γιατί όχι. Να πω γιατί. Γιατί όχι. Αμέσως. Πήρε Βιερίνια, πήρε. Έξι χρόνια τώρα. Έξι χρόνια που είμαι εδώ, κάθε τέλος Αυγούστου έχει πάρει το πρωτάθλημα. Έρχεται ο Μάιος και πέφτει κλάμα και αρχίζουνε. Μας φάξαν οι διαιτητές, πόσους βαθμούς έμεινες πίσω, 30, 40. Καλά ρε, πόσες φάξαν οι διαιτητές με 40 βαθμούς πίσω. Για φέτος δεν λέω. Έχει σημασία. Ναι. Για φέτος λοιπόν βλέπω το ίδιο έργο. Δηλαδή ποιο είναι το έργο. Απ' την Έμπολη πόσο καλός είναι ο Ελκαντουρί. Απ' την Έμπολη, Β' Εθνική Ιταλία. Ναι. Το Μαουρίτσιο που έβλεπα μέχρι πρόπερση. Ναι. Ρώσικο πρωτάθλημα. Ναι. Δεν τον είχα δει στη Ζενίτ. Ναι. Έβλεπες ρε σκύλε ρώσικο πρωτάθλημα. Μεσημέρι Κυριακή, ναι. Έβλεπες Τέρε Γκρόζνη. Έβλεπα Τέρε Γκρόζνη. Βλαδιβοστόκ. Και Μόσχα Δυναμό και τα λοιπά. Ωραίος, ωραίος. Αυτό περνάει στα όρια της διαστροφής. Εντάξει, έχω για μένα, για μένα έδωσε κάποιους παίχτες που θα έπρεπε να τους κρατήσει, το Γκίτσιου και το άλλο το παιδί που πήγε στον Πλατανιά, το Χαρίσι, οι οποίοι θα του φαινόταν περισσότερο χρήσιμοι από αυτούς τους αμφιβόλου αξίας, τους οποίους βεβαίως τους υπερτιμάνε οι δημοσιογράφοι, οι εντεταλμένοι από τον πρόεδρο. Οπότε λοιπόν ο κόσμος πρώτου ναι. Και αρχίζει να λέει ακρότητες. Εν τω μεταξύ μ' αρέσει που τηλεφωνάνε, Ναι. Μίλησε μας ρε για αυτά που λέω και ας τα ψάρε λε Μάργε, γιατί θα σε χορτάσω άμα σε πιάσω στα χέρια μου. Λοιπόν, αυτοί οι εντεταλμένοι φουσκώνουν τα μυαλά του κόσμου. Ναι. Ναι, ναι, και από εκεί και πέρα έρχεται το κλάμα, μας αδικήσανε, μας φάξανε. Ναι. Αυτό το πράγμα βλέπω να γίνεται και φέτος. Ναι. Ήδη ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, έστω και με διαφορά τερμάτων από τον Πανιόνιο. Mm. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι ήδη δύο βαθμούς. Την ΑΕΚ την υπολογίζεις δηλαδή παραπάνω. Την ΑΕΚ, ναι, η ΑΕΚ μου φαίνεται πολύ καλύτερη. Γιατί δεν σε φαίνεται πολύ καλύτερη. Να σου εξηγήσω. Την είδα στα Γιάννενα.
Εγώ τρία στόπερ με την Μπρίζ. Δύο εξάρια, ένα οχτάρι. Την είδα με την Μπρίζ. Ναι. Λοιπόν, να πάρει τον πόντο. Αλλαγή ο Μάνταλος. Βγήκε ο Φόρα, δύο χαφ. Ναι. Έμεινε και Αϊντάρεβιτς μέσα να κλέψουμε, είδα να κάνουμε. Και τον Μπάουκ με την Έστερσον. Ναι, ναι. Και τα δύο παιχνίδια. Ναι. Και την ΑΕΚ και τα δύο παιχνίδια. Όχι, η ΑΕΚ είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Κατά τη γνώμη μου. Και καλό προπονητή. Και ναι. Πάρα πολύ καλό σφίχτουλα. Προπονητή. Σφίχτουλα. Μητός, ναι. Ναι, και τα λοιπά. Άρα περιμένω εγώ καλό σύμφωνο των πραγμάτων η ομάδα μου να τερματίσει πάλι πρώτη. Γιατί Κοσιώνει σεβασμό στο φίλο μου Μιχάλη Λεάνη. Εκτός σεβασμό. Από τους παίχτες που έχουμε. Και ας είναι πρώην του. Να πω κάτι που έχω παραλείψει. Ο Ολυμπιακός είναι ένας από τους μεγαλύτερους πολυαθλητικούς συλλόγους στον κόσμο. Ένα λεπτό ρε Μάριε, μιλάω. Είναι μια γυναίκες λέει αυτός. Ας τις γυναίκες μετά θα τα πούμε. Θέλει να την λοιπόν, πολυαθλητικός συλλόγος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από τα 7 τμήματα που έχει πρώτης γραμμής, τα 3 κάθε χρόνο διεκδικούν πρωταθλήματα Ευρώπης. Ένα. Δεύτερον, το Χάρβαρντ επέλεξε την ομάδα του Ολυμπιακού για να παγκοσμιοποιήσουν το ποδόσφαιρο. Τελείωνε όμως, ο χρόνος περνάει, ναι. Αμέσως. Ναι. Να διαδοθεί και επέλεξαν μέσα στις 30 ομάδες από όλο τον κόσμο. Το Χάρβαρντ. Και τη δικιά μας το Πανεπιστήμιο. Αφού είστε επιστήμονες. Συγγνώμη, σαν τι. Επιστήμονες. Ως Γιάννη, συγγνώμη, ως. Το επέλεξαν ως. Επέλεξαν τον Ολυμπιακό, συγγνώμη. Για τη διάδοση και την εκπαίδευση πάνω στο ποδόσφαιρο. Πώς θα παίρνουν τα offside και τα πέναλτι δηλαδή. Α, για τις ακαδημίες. Αυτά τα παραμύθια τώρα.